Η Ελληνοϊταλίδα Καλονί ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο σε ηλικία 16 ετών και λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισε στην Αμερική για να συνεχίσει τις σπουδές της στον χορό. Είναι από τα πλέον περιζήτητα μοντέλα και ηθοποιούς σε Ελλάδα και Ιταλία, μητέρα δύο κοριτσιών, φίλη της Μόνικα Μπελούτσι και σίγουρα μια γυναίκα με εκρηκτικό μεσογειακό ταπεραμέντο. Κυρίες και κύριοι, η Δωροθέα Μερκούρη. Λοιπόν, κανονικά αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνεται στην Νάπολη, στην Καλαβρία, δεν ξέρω, κάπου στην Ιταλία. Εκεί που θέλεις να σε πάω τόσα χρόνια και ακόμα δεν το έχουμε εκεί κάνει. Εκεί που θέλω να με πας αυτή τη γενέτειρά σου, ρε παιδί μου. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν από την Νάπολη, τώρα μου λες ότι είσαι από την Καλαβρία. Όχι, εγώ είμαι από την Καλαβρία. Η Νάπολη είναι μία από τις πόλεις που αγαπάω πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή ταξιδεύεις πολύ εκεί, νόμιζα ότι είσαι Ναπολιτάνα. Το αμέσως επόμενο μέρος, καλύτερο που μπορούσα να σκεφτώ, είναι το Galaxy του Hilton εδώ. Εδώ είναι καταπληκτικά. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο, όντως. Λοιπόν, πες μου πώς είναι να είσαι μισή Ιταλίδα από τον μπαμπά σου, μισή Ελληνίδα από τη μαμά σου, να έχεις περάσει τόσα χρόνια σπουδές, ζωή κλπ. Στη Νέα Υόρκη και να προσγειώνεσαι στην Ελλάδα, την οποία πια επιλέγεις σαν τόπο κατοικίας σου. Δεν την επέλεξα ακριβώς. Και κοίταξε, δεν την επέλεξα ακριβώς. Μερικές φορές τα πράγματα στη ζωή έρχονται για κάποιο λόγο, κάπως διαφορετικά από αυτά που θέλουμε. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα και πάντα γυρνάω στην Ελλάδα και είναι ένας τόπος που με έχει αγαπήσει. Έχω τη μαμά μου η οποία μένει εδώ. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι είμαι εδώ και 5 χρόνια εδώ. Θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί η χώρα μας, αυτή η χώρα, σε τι, δηλαδή, είμαστε σε μεταβατικό στάδιο, ναι. Mm. Θα ήθελα να βλέπω τον κόσμο να υποφέρει λιγότερο. Πού θα ήθελες να ζεις? Κοίταξε, όταν πηγαίνω στη Βενετία. Α, ναι. Αλλού με πας τώρα. Ναι, σε πάω αλλού, γιατί αλλιώς είναι να πάω σε μια πόλη σαν επισκέφτρια, να πηγαίνω διακοπές, να τρώω σαν την Νάπολη, παραδείγματος χάρη, τη Νέα Υόρκη, στην οποία έζησα πολλά χρόνια, ή το Παρίσι. Και αυτό που σκέφτομαι τελευταία, μεγαλώνοντας, είναι ότι θα ήθελα καταρχάς να ζήσω σε μια χώρα όπου νιώθω οικειότητα, δεν νιώθω ξένη. Ιταλία. Με την έννοια της Ιταλία. Κουλτούρας ή με την έννοια της γλώσσας? Με τη γλώσσα, όλα, με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε φίλους, συναστραφόμαστε με τους ανθρώπους, βοηθάμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες στις οποίες θέλω να ζήσω πια. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να φύγω μακριά από αυτές τις δύο χώρες. Αλλά, παραδείγματος χάρη, όταν πηγαίνω στη Βενετία, λέω, αχ, τι ωραία που θα ήταν να ζήσω εδώ. Γιατί γνωρίζω ενετούς, ντόπιους, ναι. Έχω φίλους και βλέπω ότι κάνουν μια ζωή που είναι παραμυθένια. Θα επέλεγες λοιπόν την Ιταλία. Mm. Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα που σου αρέσει στους Ιταλούς και δεν το έχουν οι Έλληνες, πιστεύεις? Πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε χάσει το χιούμορ μας. Mm. Όχι εγώ. Εσύ οι Έλληνες. Σίγουρα. Εγώ δεν έχω χάσει το χιούμορ μου. Την ημέρα που ξυπνάω και δεν έχω χιούμορ, πρέπει να με επαναφέρω. Να ξανακοιμηθείς και να ξαναξυπνήσεις. Ναι, πρέπει να κάνω κάτι να αλλάξει αυτό και να πω τελείωσε. Τώρα δεν έχεις... Δεν εννοώ ότι πρέπει να είμαστε χαζοχαρούμενοι και να μην αντιμετωπίζουμε τη ζωή όπως πρέπει και με σοβαρότητα και ευθύνη. Αυτό που θεωρώ ότι είναι μέσα από την δυσκολία της ζωής, το χιούμορ βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια. Βοηθάνε οι ωραίοι φίλοι που έχουν και αυτοί χιούμορ, που αντιμετωπίζουμε λίγο την κατάσταση αυτοσαρκαστικά. Γιατί αυτό που μου λέει ένας φίλος μου, όσο δεν είσαι στο νοσοκομείο, είσαι τυχερή, είσαι καλά. Ποια πιστεύεις ότι είναι η θέση της γυναίκας στην κοινωνία? Πλέον, στον κόσμο γενικότερα. Η γυναίκα έχει αρχίσει δυστυχώς και χάνει δύναμη λόγω και όλων αυτών των καταστάσεων τον οποίο βρίσκεται να πρέπει να... Παραδείγματος χάρη, θα σου το κάνω πιο εύκολο.
όταν εσύ πας σε μια δουλειά, είσαι σε ένα γύρισμα, έχεις πιο πολλές γυναίκες στο γύρισμα, στους ανθρώπους που δουλεύουν γύρω σου, οι άντρες. Στο συνεργείο είναι άντρες. Γιατί? Ναι. Γιατί πρέπει να είναι άντρες μόνο στο συνεργείο? Κοίτα, βέβαια. Ναι, συμφωνώ. Γιατί σε κάποιες θέσεις είναι παραδοσιακά γυναίκες. Αυτό είναι λάθος. Ναι. Αυτό είναι το λάθος. Ότι ο άντρας θα είναι αυτός που είναι τεχνικός, που είναι καλός με τα καλώδια, στη δικιά μας τη δουλειά. Και οι γυναίκες θα είμαστε εμείς αυτές που καθόμαστε όμορφα στην καρέκλα και μιλάμε. Λοιπόν, στην Αμερική, στη δικιά μας τη δουλειά, για να μπορέσουν να φέρουν μια αρμονία και να... γιατί οι γυναίκες το διεκδικήσανε αυτό βέβαια, ειδικά στον κινηματογράφο, έχουν ζητήσει στις εταιρείες παραγωγής να υπάρχουν ίσες θέσεις στο συνεργείο όσο υπάρχουν γυναίκες, τόσο και άντρες. Δηλαδή πια δεν σου δίνουν οι εταιρείες παραγωγής τα χρήματα, τη χρηματοδότηση, αν δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στο συνεργείο. Αυτό τώρα σιγά μην γίνει στην Ελλάδα. Βέβαια, σε μια χώρα, να το λέμε έτσι, που βγήκανε τόσα πράγματα σε σχέση με το πώς βλέπει ένας άντρας τη γυναίκα, πώς την υποβιβάζει. Βγήκε το σκάνδαλο με το Me Too, αυτό που έλεγες πριν με τις εκτρώσεις και συζητούσαμε. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι μια χώρα... Ναι. Που και αυτή προσπαθεί να το βρει. Από τη μία γίνονται ακραία πράγματα στο να εμπιστευτεί τη γυναίκα κάτω και από την άλλη τη ρίχνει στα τάρταρα. Ναι, μα και εδώ γίνεται αυτό. Απλά εδώ δεν έχει υπάρξει καταγγελία. Καλά, οπωσδήποτε. Εννοείται ότι γίνεται εδώ. Οπωσδήποτε. Το έχεις νιώσει εσύ ποτέ? Εγώ το έχω νιώσει πάρα πολύ και το νιώθω συνέχεια. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν είναι κάτι περίεργο για μένα. Τι εννοείς, έχεις ζήσει σεξουαλική παρενόχληση κλπ. Και δεν σου κάνει? Δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, δεν είναι περίεργο να το έχω ζήσει εγώ αυτό. Είναι μέρος της ζωής. Τώρα ή παλιότερα? Έχει υπάρξει στη ζωή μου πολύ. Δεν είναι ότι θέλω τώρα να κάνω καταγγελία και να πω, ναι. Ξέρεις, απλά... Αυτό δεν έχει... Εννοείς το σεξιστικό σχόλιο εσύ θεωρείς και που είναι? Θεωρώ ότι, ξέρεις, αν είσαι όπως είσαι, ναι. Θα θεωρηθείς ότι, ξέρεις, μπορούμε και να εκμεταλλευτούμε και κάτι άλλο αφού... Έχουμε, ναι, και την ευκαιρία. Κοίτα, είναι όταν βλέπεις όμως ότι στην Αμερική, μια χώρα προηγμένη, που σε κάποια επίπεδα που αφορούν στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, είναι πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Αμερική με την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως, δηλαδή, ναι, βγήκε το ότι απαγορεύεται να κάνουν εκτρώσεις. Ναι, βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι απαγορεύω, ναι, τις εκτρώσεις. Ναι. Γενικότερα, σαν κόσμος, πιστεύεις ότι δεν πάμε καλά, κάτι έχουμε χάσει? Σαφώς. Σαφώς. Κοίταξε, όταν εγώ το έχω πει και το λέω στις φίλες μου, όσο οι γυναίκες θα βοηθάμε η μία την άλλη και θα είμαστε ενωμένες μεταξύ μας, τότε θα μπορέσουμε να φέρουμε κάποιες αλλαγές. Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ στη γυναικεία δύναμη μαζί. Ομάδα. Σαν ομάδα, σαν γυναίκες. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ήμουν πολύ τυχερή στη ζωή μου, διότι γνώρισα υπέροχες γυναίκες. Ναι. Εμένα δεν με βοήθησε ποτέ κανένας άντρας. Μόνο οι φίλες μου. Αυτό το παίρνω και ξέρεις, στα 45 μου χρόνια, γιατί το λέω, και... λέω ευτυχώς που υπήρχαν και αυτές. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση. Αν ζητήσεις κάτι σε έναν άντρα, είναι διαφορετικά. Κάπως, είναι, ναι, διαφορετικά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Η Ηλέκτρα πόσο χρονών είναι τώρα? Είναι 19. 19. Ναι, και μεγάλος. Και η Γάλη είναι 17. 15. 4 χρόνια. Είναι μικρούλα, ναι, είναι πιο μικρή. Είναι 15. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι πολλά πράγματα από τότε που έγινα μητέρα, πολλά πράγματα από αυτά που μου έλεγες τα έχω σκεφτεί.
Και θα σου πω το εξής πολύ σπουδαίο και σημαντικό, ότι ό,τι και να κάνω, να δίνω χρόνο στις προσωπικές μου ανάγκες. Να. Δηλαδή, σε έχω πολύ μεγάλο παράδειγμα, γιατί σε έχω ζήσει πολλά χρόνια και με πολύ μικρές, και την Ηλέκτρα και την Γκάια, να είσαι μέσα στη χαρά, να λες, παιδιά, ότι εγώ αυτό έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να το κάνω, είτε αφορούσε σε ένα ταξίδι, είτε σε μία... κάτι μικρό καθημερινό, το οποίο προσπαθούσες να μην το στερηθείς. Ναι, να μην στερηθώ όλο τον εαυτό μου, δηλαδή για την οικογένεια και για το παιδί και για τον άντρα μου, παραδείγματος χάρη. Αυτό που λέω είναι ότι εάν δεν έχουμε το μικρό κομμάτι, το οποίο είναι το δικό μας και δεν το προστατεύουμε και το αφήνουμε και αυτό το μικρό κομμάτι να το πάρει μέρα, η ανάγκη της οικογένειας, έχουμε τελειώσει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν θέλω οι κόρες μου να με δουν έτσι. Να σε δουν πώς? Να μην υπάρχω καν. Να μην σέβεσαι αυτό το μικρό σου κομμάτι. Ναι, να μην έχω ένα μικρό κομμάτι για μένα. Mm. Διότι αν έχεις κόρες και αυτές θα γίνουν μητέρες, πολύ πιθανόν, μπορεί και όχι, διότι ξέρεις, το λέω και τώρα, παρένθεση στα παιδιά, θα δείτε αν θα κάνετε εσείς παιδιά, γιατί έτσι όπως πάει ο κόσμος, ναι, λίγο δύσκολο το βλέπω. Αν θα γίνουν και αυτές μητέρες, αλλά θα είναι γυναίκες και η γυναίκα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, διότι ξεχνιέται η γυναίκα όταν έχει γεννήσει, ξεχνάει το κομμάτι το δικό της. Ναι. Και έχω πάρα πολύ δουλειά και πρέπει να κάνω και αυτό και να κάνω να μαγειρέψω και να βγω και με τον άντρα μου και μετά πρέπει να πάω για το παιδί για ψώνια και να πάω το άλλο παιδί στο τένις και να πάω και εκεί και να πάω και στη μητέρα μου και ναι, να πάω και στη γιαγιά μου και να πάω... Σίγουρα όταν μια γυναίκα αποκτά ένα παιδί, όλη της η ζωή είναι γύρω από αυτό το παιδί και είναι και πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Γιατί το είναι παιδί χρειάζεται σίγουρα τη μαμά του και τον μπαμπά του βέβαια, αλλά τα πρώτα 3 χρόνια χρειάζεται μαμά, τη μαμά. Οπότε, εάν η μαμά είναι αρκετά υγιής ψυχολογικά, να μπορέσει να κρατήσει αυτές τις 2 ισορροπίες, του παιδιού και της οικογένειας βέβαια και του αντρός, είναι μία... Αλλά ποιες το κάνουν αυτό? Τι απολαμβάνεις να κάνεις με τα παιδιά σου τώρα? Με τα κορίτσια μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω, να τις πηγαίνω, ξέρεις, σε εξερευνήσεις μαζί μου. Να αντέχουν το περπάτημα πρέπει. Αυτό τους λέω. Θα αντέξετε το περπάτημα. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω σινεμά. Κάνουμε αρκετά πράγματα μαζί. Μπορεί να μην είναι πάρα πολλά, δηλαδή πολλές ώρες μαζί, να είναι όμως αυτή η ώρα που θα είναι μαζί, θα είμαστε μαζί, αυτό. Πες μου, ποια είναι η καθημερινότητά σου πλέον? Εγώ έχω μια πολύ βαρετή καθημερινότητα, πραγματικά, επιτέλους. Ωραίο είναι αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Ωραίο να έχεις κάτι βαρετό, πραγματικά. Ναι. Να είναι... να μην σου διατεράσει τίποτα την ησυχία σου, με αυτή την έννοια. Βαρετό θα το πω γιατί είναι ίδιο. Ναι. Είναι ίδιο. Ξέρεις, κάνω γυμναστική, δουλεύω πάρα πολύ, όλη μέρα είμαι σε συζητήσεις, τι θα κάνω, πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα εξελιχθώ κι εγώ επαγγελματικά. Αυτό αποσχολεί το μυαλό μου 24 ώρες το 24ωρο, δυστυχώς, αλλά η ζωή μου είναι πάω στη γυμναστική, κάνω crossfit τώρα, το έχω κάνεις βρει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα ένας άνθρωπος που νόμιζε ότι είσαι βουτυγμένη στη γιόγκα και ταγμένη στη γιόγκα και σε όλο αυτό το ούτως κάνω, ή άλλο. Κάνω πάντα γιόγκα. Δεν σε είχα όμως για τύπο που κάνεις crossfit, τόσο ακραία γυμναστική. Κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω κάτι πιο δυναμικό, να τονώσει πιο πολύ τον οργανισμό μου και ήθελα κάτι να υδρώνω, δηλαδή να νιώθω ότι έχω κάνει γυμναστική. Και όταν μου είπανε για το crossfit, το δοκίμασα, ναι, και είδα πώς αισθανόμουν μετά. Το μετά είναι, ξέρεις. Τέριαξε. Ναι, πολύ. Μου ταιριάζει πάρα πολύ τελικά, γιατί χρειάζομαι κι εγώ έτσι λίγο δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Ζέτα μου, που με κάλεσες. Κορίτσι μου, καλό. Κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πολύ.